Καλημέρα, Στάθη μου. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Λοιπόν, στη χώρα του σουρεάλ ή υπερσουρεάλ πια? Κοίταξε, δεν θυμάμαι ποιος μεγάλος σουρεαλιστής είχε πει ότι δεν χρειάζεται να ορίσουμε το σουρεαλισμό. Συγγραφέας ή ποιητής, δεν θυμάμαι δυστυχώς. Αρκεί να κάνουμε μια βόλτα στην Ελλάδα για να οριστεί τι είναι ο σουρεαλισμός. Όμως αυτό το λέμε χαριτολογώντας. Στην πραγματικότητα, εγώ τουλάχιστον και φαντάζομαι και εσύ και πάρα πολλοί, νιώθουμε ότι ζούμε σε ένα διαρκές ντεζαβού, ότι δηλαδή συζητάμε αλλά και βιώνουμε πράγματα κατά ακολουθία. Και νομίζω ότι, ας πούμε τώρα σ' άκουσα να λες για τα Τέμπη, εγώ δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ποτέ άκρη, γιατί είναι φτιαγμένο το πράγμα για να μην βρίσκεται άκρη. Δηλαδή όταν έχεις να κάνεις με ένα σύστημα ευθυνών που εξαφανίζει τις ευθύνες μέσω του νόμου περί ευθύνης υπουργών, μέσω των ανεξαρτήτων αρχών, μέσω της υπολειτουργίας του κοινοβουλίου, μέσω της προπαγάνδας από τα μέσα ενημέρωσης και μέσω της εκτελεστικής εξουσίας που απλώς αναπαράγει τον εαυτό της, δεν βλέπω για ποιο λόγο θα βγει άκρη για τα Τέμπη. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά εάν βγει άκρη για τα Τέμπη, θα σημαίνει όχι μόνο ότι το σύστημα επέστη ρογμή, αλλά ότι οι μηχανισμοί του συστήματος που υπάρχουν για να μην επιτρέπουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να ανακατασκευαστούν, να βελτιωθούν εναντίον μας. Και όλο αυτό μου θυμίζει κάτι καινούριο που έχει εμφανιστεί, δεν είναι καθόλου γνωστό ευρέως, αλλά πλέον οι συνωμοσίες γίνονται σε κοινή θέα και δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς συνωμοσιολόγος, αρκεί να θέλει να δει τι γίνεται. Όπως επί παραδείγματι με μια νέα, δεν ξέρω να την ονομάσω πώς, οργάνωση ή ίδρυμα ή λέσχη που έχει εμφανιστεί παροιμήν στις Βρυξέλλες με το άκρως ειρωνικό όνομα Κονκλάβιο και με το σύνθημα ότι το αύριο είναι σήμερα, το οποίο εκδίδει σε τακτική πια βάση διρεκτίβες προς τις κυβερνήσεις της Ένωσης, παραθεσμικά όμως, για το τι πρέπει να γίνει για να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις τις μάζες. Τι είναι αυτό, καινούριο είναι αυτό το κογκλάβιο? Είναι καινούριο και ψάξτε να δεις, και μάλιστα έχουν και αυτό το κοινικό χιούμορ να ονομάζουν τον εαυτό τους κογκλάβιο. Ξέρουμε όλοι τι είναι το κογκλάβιο και τι φορτίο έχει αυτή η λέξη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί, τραπεζικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες, πολιτικά στελέχη, είναι δηλαδή ένας ολόκληρος κόσμος, μικρός, ο οποίος στελεχώνεται από τον εαυτό του τον ίδιο, δηλαδή είναι τελείως παραθεσμικό πράγμα, δεν έχει εκλεγεί κανείς, δεν έχει καμία διεθνή νομιμοποίηση ή εθνική τέτοια, αλλά εκδίδει συνεχώς πλέον, όπως κάνει και η υπερκυβέρνηση ΣΒΑΜ, διρεκτίβες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις, όχι αν θέλουν να τις ακολουθήσουν, αλλά κατά ανάγκη να τις ακολουθήσουν. Και αφορούν θέματα όπως είναι η επιστημιστική κρίση που έρχεται, το ενεργειακό πρόβλημα και κυριότητα η καθήλωση των μαζών, δηλαδή πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες. Κάτι ανάλογο γίνεται στην Κίνα πολύ πιο βία, με ένα σύστημα αξιολόγησης της συμπεριφοράς των πολιτών, όπου αν είσαι καλός πολίτης παίρνεις δάνειο για σπίτι, αν δεν είσαι και έχεις κάνει τροχαίες παραβάσεις πας παραπίσω ή δεν παίρνεις ποτέ. Δηλαδή, Στάθη μου, αυτό το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε σε μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ άνοιξες πόρτα, σε κλειστό κύκλο στην Κομισιόν, τα σενάρια της επισιτιστικής κρίσης, εφιαλτικά σενάρια και μάλιστα χειρότερα από το πάλε πουτε, ποτέ, σώπα που να είναι σε λίγα χρόνια θα τρως με κουπόνια. Ούτε με κουπόνια. Αυτό προέβλεπε το σενάριο το ακραίο. Ναι. Μπορεί να έχει υποβληθεί από αυτό το κογκλάβιο? Εάν σχετίσουμε τα τελευταία που έχω διαβάσει από τις υποδείξεις του, τα οποία δημοσιεύτηκαν στον δρόμο της αριστεράς το Σάββατο που μας πέρασε, μιλούν για ακόμα και για τη διαχείριση μιας επισιτιστικής κρίσης μέσω του στρατεύματος. Θα θυμίσω εδώ ότι ο εγκλεισμός με τον COVID ήταν μια πρόβα γενεράλη για την χειραγώγηση της λειτουργίας της κοινής γνώμης και σε επίπεδο σκέψης και σε επίπεδο λειτουργικό, δηλαδή αν θα βγαίνεις ή δεν θα βγαίνεις από το σπίτι σου.
Αν λοιπόν το πράγμα προχωρήσει και χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν δελτία τροφίμων ή υπάρχουν ελλείψεις, και με την προπαίδεια που έχει ήδη επισυμβεί με την ακρίβεια, η οποία εν πολλής είναι τεχνητή και το ξέρουμε όλοι αυτό, και εκπαιδεύει με τον τρόπο της σε μια αναμονή της τροφής η οποία δεν είναι αυτονόητη όπως ήταν παλιά, αμέσως το θέμα της διαχείρισης των μαζών σε αυτό το επίπεδο προκύπτει, και δεν προκύπτει στο σκοτάδι, προκύπτει σε δημόσια θέα. Το πρόβλημα είναι ποιοι θέλουν να βλέπουν. Δηλαδή δεν είναι πλέον σκοτεινοί μηχανισμοί που σκαρφίζονται και οργανώνουν πράγματα πίσω από την πλάτη μας. Τα κάνουν μπροστά στα μάτια μας και αν θέλουμε τα βλέπουμε, αν δεν θέλουμε δεν τα βλέπουμε. Πάντως τα κάνουν μπροστά στα μάτια μας, γιατί έτσι συνεννοούνται καλύτερα οι ελίτ. Διότι αυτό που συμβαίνει πλέον είναι μια ακόμα νέα μετάλλαξη της νέας φεουδαρχίας στην οποία εξελίσσεται ο καπιταλισμός. Πλέον σε λίγο καιρό, ή ίσως ήδη να συμβαίνει, δεν θα μιλάμε για ηγεμόνες των λαών, έστω και από κουτσουρεμένες δημοκρατικές διαδικασίες βγαλμένους, αλλά για ιδιοκτήτες των λαών. Άρα, δηλαδή και μην παραξενευόμαστε, έχει ξανασυμβεί στην ιστορία. Ένας Ρωμαίος Αμφίπατος, ας πούμε, ήταν ιδιοκτήτης της επαρχίας την οποία τον έστελναν. Δεν ήταν εκπρόσωπος της Ρώμης, ήταν ιδιοκτήτης. Και είχε ένα χρόνο περιθώριο για να αντιλαϊλατήσει. Όταν ήταν ιδιοκτήτης της επαρχίας, ήταν ιδιοκτήτης και του λαού. Σήμερα, εφόσον συμβαίνει αυτό, δεν έχει ένα χρόνο περιθώριο μόνο για να λαϊλατήσει κανείς, αλλά έχει περιθώριο όσο μπορεί, μέχρι να τον υποκαταστήσει ή να του φάει το λάφυρο κάποιος άλλος. Διότι στην κορυφή υπάρχει πάντα μια κοινωνία των λύκων, η οποία όταν κάποιος από τους λύκους περιέλθει σε μια σχετική αδυναμία, απλώς του τρώνε το φαγητό. Με τη διαφορά το φαγητό είμαστε εμείς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με βάση την περιγραφή σου, άρα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, Στάθη μου, ότι πλέον το μεγαλύτερο επικοινωνιακό τέχνασμα της κάθε μορφής εξουσίας είναι να συγκαλύπτει αυτό που ισχυρίζεται, εμφανίζοντάς τον μπροστά στα μάτια μας. Ακριβώς, και με την έννοια πλέον του αναγκαστικού, όπως συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία αναγκάστηκε να αμυνθεί. Αν δει κανείς το χάρτη της επέκτασης του ΝΑΤΟ, αν δει κανείς τις βάσεις του ΝΑΤΟ γύρω-γύρω από τη Ρωσία, και όμως παρουσιάστηκε ως επιτιθέμενη χώρα. Η εισβολή ήταν όντως εισβολή, αλλά οι άνθρωποι μένουν στο προφανές. Δεν βλέπουν γιατί έγινε αυτή η εισβολή ή τι άλλο μπορεί να συμβεί. Πράγμα το οποίο το ζήσαμε και με τη Γάζα. Στην αρχή υπήρξε ένας αποτροπιασμός με τις εικόνες της Ισραηλινής προπαγάνδας και πραγματικότητας, γιατί και την πραγματικότητα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κανείς, με τις απαγωγές, τους βιασμούς και όλα αυτά. Και έχουμε φτάσει να έχουμε μια χώρα που θρηνεί ήδη 33.000 νεκρούς καταγεγραμμένους, ανάμεσα τους χιλιάδες παιδάκια, η οποία ήταν στρατόπεδο συγκέντρωσης, τώρα είναι ένα κατεστραμμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης, το οποίο οι Ισραηλοί το χωρίζουν στα δύο, προφανώς για να ενσωματώσουν το βόρειο κομμάτι σήμερα και το νότιο αύριο. Στο νότιο κομμάτι συνοθούνται 2.300.000 άνθρωποι. Η μοναδική τους διέξοδο σε λίγο καιρό θα είναι το Σινά, το οποίο δεν μπορεί να θρέψει ούτε τις αύριες του. Και όλο αυτό γίνεται σε κοινή θέα, Γιώργο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό, άσχετα πώς το επεξεργάζεται ο καθένας, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Το θέμα βέβαια, όπως έλεγε και ο Προύστ, είναι ότι η πραγματικότητα εμφυλοχωρεί δύσκολα στις πεποιθήσεις. Δηλαδή όταν ο άλλος έχει προκατασκευασμένη τη σκέψη του, δύσκολα καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, του δίνει τη διάσταση που θέλει εκείνος. Και νομίζω ότι αυτό πια γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, και ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των τελευταίων 30 χρόνων διακυβέρνησης, όπου πριτάμευσε μια κολοσσιαία προπαγάνδα που προσανατόλισε τους ανθρώπους στον ατομικισμό και στο εγώ τους, που εξέπεσαν τα δικαιώματα από εργατικά, από κοινωνικά, από εθνικά, σε ίσονο σημασία δικαιώματα, όπου επικράτησε η woke agenda, και όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγε ο Φεκιδίδης, ότι αν χάσουν οι λέξεις τη σημασία τους δεν υπάρχει πολιτική, και επιβεβαιώνοντας αυτό που λένε και οι γραφές για τη σύγχυση των γλωσσών στη Βαβέλ. Δηλαδή
η ανθρωπότητα έχει μία μνήμη η οποία θα μπορούσε να τη βοηθήσει πάρα πολύ να λύνει τα προβλήματά της αν χρησιμοποιούσε αυτή τη μνήμη. Οι μηχανισμοί λοιπόν που έχουν πριτανεύσει είναι να δημιουργήσουν τον αμνήμονα άνθρωπο, τον άνθρωπο που δεν σέβεται τον εαυτό του και συνεπώς μπορεί εύκολα να γίνει ραγιάς ή να διεκδικεί κιόλας να γίνει ραγιάς. Αυτό είναι το νόημα της νέας φεουδαρχίας, δηλαδή να θέλει ο άνθρωπος να ανήκει σε ένα μηχανισμό που τον θεωρεί ισχυρό και που μπορεί να πιστεύει ότι έτσι θα σωθεί από τον υπόλοιπο κακό κόσμο γύρω του. Μα ο υπόλοιπος κακός κόσμος γύρω του είναι ακριβώς σαν και τον ίδιο, απλώς αλλάζει εταιρεία. Ανήκει σε αυτή την εταιρεία και όχι στην άλλη. Και λοιπόν και η μία θα σε καταναλώσει και η άλλη. Λέει εδώ ένας φίλος ο Νικόλας, πες σε παρακαλώ στο Στάθη να ποστάρει στο X, το πρώην Twitter, πληροφορίες για το κογκλάβιο, γιατί υπάρχουν πολλά νούμερα σε εισαγωγικά που χρησιμοποιούν τον όρο. Και άλλος φίλος από τα Νήσους Φερόες λέει καλημέρα στον κύριο Στάθη. Τα έχει πει ο ίδιος σε μια ανάρτησή του πολύ ωραία. Πολιτικά νήπια και η πολιτική πλέον. Ναι, και αυτό φαίνεται πάλι μπροστά στα μάτια μας σε κοινή θέα, ας πούμε στην περίπτωση Κασελάκη. Ο Κασελάκης είναι ένα φαινόμενο στο οποίο όμως ποντάρουν και πουσάρουν αυτό το φαινόμενο συγκεκριμένες δυνάμεις, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, και ο άνθρωπος αυτός παρά τις χοντράδες που λέει και κάνει δεν έχει χάσει το χρήσμα, δεν έχει κάψει δηλαδή την επιλογή που έκαναν στο πρόσωπό του. Θα συνεχίσουν λοιπόν να τον πουσάρουν ως τις ευρωεκλογές για να δουν τι ψάρια θα πιάσει και από εκεί και μετά θα εξαρτηθεί αν θα επιμείνουν στο σχήμα που από την αρχή είχαν επιλέξει, δηλαδή ενός δικοματισμού αμερικάνικου τύπου ρεπουμπλικανών δημοκρατικών και στην Ελλάδα. Άλλωστε η προσομοίωση της χώρας σε αμερικάνικη πολιτεία έχει προχωρήσει. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος βγαίνει και λέει τη μία χοντράδα μετά την άλλη, συμβαίνει και κάτι λίγο παράλογο ή λίγο παράδοξο. Στην αρχή κοροϊδεύουμε, μετά συνηθίζουμε. Δηλαδή είπε το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία. Κανονικά θα έπρεπε να γελάνε οι καφενέδες της επικράτειας έως παραλυρήματος. Δεν συνέβη αυτό. Τα περιμένουν όλα τον Κασελάκη. Άρα το πειράμα προχωράει. Άρα πάλι σε κοινή θέα αφοπλιζόμαστε ήδη. Λέει άλλος, λες για τον Κασελάκη, γιατί λέει με τον Μητσοτάκη τον Ανδρουλάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Ο μεν Μητσοτάκης λέει πίσω από την κάλπη σε ευρωεκλογές είμαι εγώ. Ο δε Ανδρουλάκης, όπως ακούσαμε και το πρωί στην εκπομπή εδώ, πάει στην ΑΔΑΕ και την ίδια ώρα έχει υποψήφιο το Ζαγοράκη που τα έβρισκε καλά όταν παρακολουθούνταν ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα σε αυτό το φίλο ότι 40 χρόνια στην πολιτική, ναι, στη δημοσιογραφία, αν υπερηφανεύομαι για κάτι, και δεν υπερηφανεύομαι για πολλά πράγματα γιατί δεν είναι και στη φύση μου και στο χαρακτήρα μου, αλλά γι' αυτό υπερηφανεύομαι, είναι ότι δεν αναγκάστηκα ποτέ να διαλέξω ανάμεσα σε δύο ή τρία κακά. Δηλαδή το ότι υπάρχει ο Κασελάκη σημαίνει ότι παραγνωρίζω την περίπτωση του Μητσοτάκη ή του Ανδρουλάκη μακριά από μένα. Απλώς λέω ότι και τα τρία αυτά κόμματα και άλλα παραπληρωματικά κόμματα, γιατί δεν σημαίνει ότι ένα μικρό κόμμα είναι από χέρι αθώο, για παράδειγμα η Νέα και Αθώα Αριστερά, ξεπλένει τον εαυτό της από τις αμαρτίες που έκανε κυβερνώντας μνημονιακά και λέγοντας τώρα πράγματα για τα οποία εκφράζει μια αντίθεση που όταν ήταν στην εξουσία δεν πραγματοποίησε. Για παράδειγμα, ποιος ιδιωτικοποίησε τα τρένα και έχουμε σήμερα τη συμφορά των τεμπών? Ή μήπως πιστεύουμε ότι η ιδιωτικοποίηση των τρένων είναι άσχετη με τη συμφορά? Δεν ήταν οι άνθρωποι που είναι σήμερα στη Νέα Αριστερά εκείνοι που υπέγραφαν μνημόνια, που υποθήκευσαν τη χώρα για 99 χρόνια, που κατάργησαν την ασυλία της λες και είχε χάσει πόλεμο, που έδωσαν τις υποδομές της? Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα κάνουν τους αθώους? Αυτό όμως είναι ένα κόλπο που γίνεται στην πολιτική πολλά χρόνια, εξού και αυτό το διαρκές ντεζαβού που ζούμε, που σου έλεγα πριν, ότι αναβαπτίζονται οι διάφοροι παράγοντες στη λύση που προκαλούν. Επειδή ξέρεις, παράδεισο δεν βλέπω, αλλά προσομοιάζει με το σινεμά ο παράδεισος Τορναντόρε η κατάσταση, μόνο που εμείς μένουμε στα εφέ, ακόμη και έτσι. Το ερώτημα είναι, και το λέει πάρα πολλοί κόσμος, και πώς σήμερα η κοινωνία να απαντήσει σε αυτή τη μαύρη μαυρίλα?
Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο όμως είναι επίσης ένα αίτημα μακροχρόνιο, η αυτοοργάνωση, ο αυτοσεβασμός και η αυτογνωσία του λαού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή αν τα κόμματα δεν ο λαός δεν αναγκάζει τα κόμματα να είναι συνεπή με αυτά που λένε, ο λαός απλώς θα γίνεται υποχείριό τους, θα αποδιγετείται και θα χειραγωγείται. Κατά μία έννοια αυτό που λέει το ΚΚΕ, ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, θεωρητικά, φιλοσοφικά και ηθικά είναι σωστό. Στην πράξη είναι το ερώτημα, τι γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το κόμμα θα ήθελε ο λαός να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο ή θα έμπαινε και αυτό σε κάποια προβλήματα. Πιστεύω το δεύτερο, αλλά τα προβλήματά του θα ήταν μικρά. Αντιθέτως, τα προβλήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε είναι μεγάλα. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα λοιπόν μόνο ο λαός μπορεί να τα αντιμετωπίσει και προς αυτή την κατεύθυνση ο λαός μπορεί να κινηθεί. Έχουμε προηγούμενο. Η περίοδος 10-15 ήταν μια περίοδος που τρομοκράτησε τις ελίτ ακριβώς διότι ο λαός είχε βγει από τον έλεγχό τους. Μπορεί να απέτυχε η προσπάθεια του λαού τότε λόγω της προδοσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όμως έχουμε ένα δείγμα γραφής ότι ο λαός μπορεί, όπως μπόρεσε και παλιότερα με το ΕΑΜ, με το 114, ότι ο λαός είναι εκείνος τον οποίον μπορούν να οι άνθρωποι, οι ίδιοι, τον εαυτό τους να εμπιστευτούν δηλαδή. Αυτό συνεπάγεται και αυτογνωσία και αξιοπρέπεια και πολιτική συνείδηση και βεβαίως μεγάλη αντίσταση στην προπαγάνδα. Διότι ξαναλέω, η χώρα και οι ευρωπαϊκές χώρες κυβερνώνται δια των εφημισμών. Πρέπει να διαβάζουμε αντίθετα αυτό που λένε. Παράδειγμα, η Ούρσουλα φον ντερ Ράιχ, η οποία δήλωσε εχθές στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 50 της χρόνια και ταυτόχρονα το συνέδριό της, ότι η Ελλάδα έχει παρουσιάσει λαμπρή ανάκαμψη. Ποια ανάκαμψη έχει παρουσιάσει η Ελλάδα? Τι είναι σε καλύτερη κατάσταση στην οικονομία από όσα ήταν το 2015 που επισημοποιήθηκε η χρεοκοπία? Σε τι έχει κάνει βήματα μπροστά? Στη λαιλασία την οποία υφίσταται 15 χρόνια τώρα? Στο ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα και η ακρίβεια τους πνίγει? Στο ότι κινδυνεύει η στέγη? Στο ότι δεν μπορούν τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν στέγη? Στο ότι καταρακώνεται η υγεία? Στο ότι ξεχαρβαλώνεται η εκπαίδευση? Στο ότι έχουμε δώσει τα λιμάνια, τους δρόμους, τα τρένα, τα πάντα στη διαχείριση των ξένων? Στο ότι υπάρχει το υπερταμείο το οποίο διαφεντεύει την ελληνική περιουσία? Το ότι δεν έχει ασυλία η ίδια η Ακρόπολη απέναντι στους πιστωτές? Σε τι έχει κάνει βήματα μπροστά? Γιατί πράγμα πανηγύρισε η Ούρσουλα, η Νέα Δημοκρατία και αυτοί που την ακούγανε? Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης, και στα μικρά ακόμη κύριε Στάθη, λέει, σίγουρα είναι σουρεαλισμός. Εδώ από το πρωί μαθαίνουμε ότι η Μπουλντόζα δειγμάτισε για λογαριασμό του Γενικού Χημείου του Κράτους τα χώματα που τα είχαν πάρει και τα πήγαν σε άλλο σημείο, και ενώ επίκεντρο έρευνα με ειδικά σκυλιά για την αποκάλυψη ό,τι είχε μείνει βιολογικού υλικού. Καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται εδώ? Είναι αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας, Γιώργο, που λες και εσύ, ότι υπάρχουν όλοι οι μηχανισμοί συσκότησης. Το θέμα δεν είναι μόνο η Μπουλντόζα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που θα πάρουν τον μπαλάκι και θα το πετάξουν στα μνήματα, όπως γίνεται με τις υποκλοπές. Τι έγινε με την περίπτωση του Ανδρουλάκη? Ο άνθρωπος δεν πληροφορήθηκε γιατί παρακολουθείται, διότι υπήρχε ένας νόμος του 21. Όμως αυτός ο νόμος είχε αλλάξει το 22. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή γιατί εφάρμοσε τον νόμο του 21 και δεν τον πληροφόρησε και όχι του 22? Διότι έτσι διαχέονται οι ευθύνες, διότι η υπόθεση αυτή θα πάρει άλλες διαστάσεις και δεν ξέρω αν θα λυθεί ποτέ. Αλλά έτσι γίνεται με τόσα πράγματα που έχουμε ζήσει. Για να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στα μεγάλα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, να δούμε πότε βρέθηκε άκρη μέσα από τους θεσμούς. Το πολύ πολύ κάποιες από αυτές τις υποθέσεις να τις έβγαλε δημοσιογραφική έρευνα από τους 10, 20, 50 το πολύ δημοσιογράφους που υπάρχουν στην επικράτεια και κάνουν τη δουλειά τους. Θέλω να κλείσουμε σήμερα ρωτώντας λοιπόν αυτό που λέει πολλοί κόσμος. Υπάρχει μια έκκληση από το πολιτικό σύστημα, το εντός και το εκτός. Ό,τι και να γίνει, να πάτε να ψηφίσετε, ό,τι επιλογή και αν κάνετε. Εσύ πώς τοποθετείς?
Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι υπέρ της συμμετοχής στις εκλογές έτσι αλλιώς. Όχι μόνο διότι είναι θέμα δημοκρατίας της ελάχιστης που μας έχει απομείνει, αλλά διότι είναι και θέμα επιλογής. Θα θυμίσω το εξής, οι άνθρωποι ψηφίζοντας παίρνουν την ευθύνη τους. Αν βρεις λόγους να ψηφίσεις Μητσοτάκη ή Κασελάκη, έχεις πάρει την ευθύνη σου. Αν όμως ψάξεις να βρεις ποια εναλλακτική υπάρχει, έχεις πάρει μια ευθύνη χρήσιμη για σένα, την οικογένειά σου και την πατρίδα. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν αποφεύγει κανείς να πάρει θέση και να γίνει αυτό που έλεγε ο Σόλωνας άτιμος, δηλαδή να του πάρουν την περιουσία, διότι ό,τι αν διχαζόταν η πόλη δεν έπαιρνε θέση και προσπαθούσε να πάει με τους επόμενους ισχυρούς, διότι μόνο γι' αυτό το λόγο δεν παίρνει θέση. Ας μπουν λοιπόν οι πολίτες στη βάσανο της επιλογής και της διαλογής και ας πάρουν την ευθύνη που τους ανήκει. Διότι όλα αυτά που λέμε και κάνουμε κριτική στο σύστημα γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι και εμείς πρέπει να παίρνουμε την ευθύνη μας απέναντι στο σύστημα, διότι μέσα στο σύστημα είμαστε. Εμάς διοικούν, δεν διοικούν άλλους. Εμάς διοικούν στην Ελλάδα, εμάς διοικούν στη Σερβία, εμάς διοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το ζήτημα είναι ότι όσο συμπεριφερόμαστε μεταμοντερνικά και με διάφορες ανοησίες του επίπεδου του αυτοπροσδιορισμού και όλων αυτών των πραγμάτων που τροφοδοτούν το εγώ και σε βγάζουν από την κοινότητα, σε βγάζουν από το σύνολο στο οποίο ανήκεις, όσο συμπεριφερόμαστε έτσι, τόσο πιο πολύ ανοίγουμε το δρόμο για κάποιον να γίνει ιδιοκτήτης του ίδιου του λαού. Στάθη Σταυρόπουλος. Κάποιον ή κάποιος, έτσι. Κάποιον ή κάποιος, σωστά. Στάθη Σταυρόπουλος, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Το χαίρομαι, όπως ξέρεις, κάθε φορά που μιλάμε. Και εμείς. Ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές που βλέπω μετά ότι συμμετέχουν στη συζήτηση πάνω σε αυτά που λέμε. Εγώ το θεωρώ αυτό πάρα πολύ ενθαρρυντικό και θεωρώ πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι εν τέλει και κατά βάθος ο λαός και αυτογνωσία έχει και αξιοπρέπεια. Θέμα συγκυρίας είναι κάθε φορά. Μην ξεχάσεις την ανάρτηση που σου λένε οι ακροατές να κάνεις με το κογκλάβιο. Θα έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα. Ας τρέξουν και στον δρόμο της αριστεράς την ηλεκτρονική του έκδοση να το βρουν στην πρωτογενή του μορφή. Ωραία. Εγώ απλώς μια μικρή αναπαραγωγή μπορώ να κάνω όμως μέσω του Twitter. Δεκτό, δεκτό. Καλημέρα Στάθη μου, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο.